Μα το υπόλοιπο και την ιδιότητά σα. Πανουτσά Κουβέτα, μέλο τη Εκτελεστική Επιτροπή τη ΑΔΔ. Ωραία. Λοιπόν, αποφασίσαμε να γίνει σήμερα εδώ στη Λάρισα το Γενικό Συμβούλιο τη ΑΔΔ, θέλοντα να εκφράσουμε από μια μεριά την αλληλεγγύη μα σε όλου του πλημμυροπαθεί, στον αγωνιζόμενο λαό εδώ να τα βγάλει πέρα, ταυτόχρονα να εκφράσουμε την απαιτητικότητά μα και για να πάρθουν άμεσα μέτρα αποζημιώσεων, αποκατάσταση των υποδομών, αποκατάσταση τη ζωή όλων των πλημμυροπαθών, αλλά και να πάρθουν μόνιμα μέτρα για να μην έχουμε άλλη φορά τέτοιες καταστροφές. Η αντεργατική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο την ανάγκη αποφάσεων των εργαζομένων, των συνδικαλιστικών τους οργάνων, να πάρουν μέτρα, να οργανώσουν την πάλη τους και ενάντια στην ακρίβεια, απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας και όχι τα ψίχουλα που εδώ και μήνες εξαγγέλει και υλοποιεί από πρώτη η κυβέρνηση, μέτρα για στελέχωση των υπηρεσιών, γιατί αυτή η άθλια κατάσταση, αυτή η τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν εδώ όλος ο λαός της Θεσσαλίας με τις καταστροφές, βασίζεται στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων, της τραγικής υποστελέχωσης, των λανθασμένων επιλογών και προγραμματισμών έργων, όλα αυτά τα οποία τα ζούμε εμείς στις δημόσιες υπηρεσίες μας και εμείς ιδιαίτερα και εγώ εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους των περιφερειών όλης της χώρας, που τα βλέπουμε δυστυχώς να διονύζονται σε όλες τις περιφέρειες και να κάθε φορά να σκεπτόμαστε πού θα σκάσει το πρόβλημα και ποια ζητήματα θα έρθουν στην επιφάνεια. Ζητήματα τα οποία ως εργαζόμενοι και στις περιφέρειες όλο τον καιρό τα αναδεικνύουμε δυστυχώς, ότι πρέπει να αντιστραφεί η όρη λειτουργίας των υπηρεσιών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, να έχουν επάρκεια υπηρεσίες για να μπορούν να λειτουργούν όπως πρέπει, ζητήματα τα οποία καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει σκύψει πάνω να λύσει. Εμείς αυτόν τον αγώνα θα το δυναμώσουμε, αυτή την απαιτητικότητα θα τη δυναμώσουμε, αυτά τα ζητήματα θα τα προβάλλουμε, θα τα βάζουμε σε όλα τα συνδικαλιστικά όργανα και αυτά επίσης θα καταθέσουμε μαζί με όλα τα άλλα ζητήματα των εργαζομένων και εδώ στοποθετήσουμε στο Γενικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ.